Περίμενε. Δεν μας αφήνουν. Αν μας άφηναν θα είχαμε πάει πάνω. Θα είχαμε πάει δύο φορές εγώ τουλάχιστον. Λαϊκή σήμερα Τρίτη, 2 Μάρτη. Λαϊκή στα Χάρσαλα. Κόσμος υπάρχει πολύ. Παραγωγή αρκετή. Λιμάκιο το Ιδί βρίσκεται και σήμερα στα Χάρσαλα, μπροστά στην είσοδο του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, και κάνει τα δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό. Τεστ έκανες. Βλέπετε. Καλημέρα. Τετάρτη 3 του Μάρτη. Λιακάδα έχουμε. Βέβαια έχει λίγο ψύχρα τώρα το πρωί, αλλά με τέτοιον ήλιο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε ψηλή θερμοκρασία. Συνεργεία καθαρίζουν τους χώρους. Κλιμάκιο του Ιωδή βρίσκεται και σήμερα Τετάρτη μπροστά στην είσοδο του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου για να κάνει πάλι εξετάσεις για τον κορονοϊό, δωρεάν φυσικά για τους κατοίκους της επαρχίας Χαρσάλων. Έχουμε rapid test. Ναι, από μακριά, γιατί είναι και τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορείς να το δείξεις τον άλλον. Έλα, δείξε εμένα. Όταν θα πας να κάνεις, θα μην πεις. Πρώτος θα περιμένω να έρθει η γυναίκα με τα κούτσικα εδώ τώρα, να τα κάνουμε όλοι. Πάμε τα πόδια εδώ, για τα μικρά έχουν προτεραιότητα. Να τα κάνουν και να φύγουν, να πάνε έχουν σχολείο ύστερα. Το γράφω. Ναι. Θα έρθουν από το σχολείο τώρα, δηλαδή θα ναι, τα πάρουν. Ναι, ναι.
Α, έχετε ραντεβού δηλαδή? Θα... Ναι, έρχονται από το σχολείο τώρα να κάνουμε rapid test και να ξαναπάνε στο σχολείο. Δηλαδή έρχονται το σχολείο ολόκληρο, πιο δεύτερο, τρίτο. Το πρώτο δημοτικό, όχι όλο το σχολείο, αλλά. Α, θα... Οι τάξεις, τάξεις, τα έρχονται. Όποιος γονέας θέλει τα φέρνει. Α, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, γιατί είναι πολλοί που δεν είναι αρνηστές, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, δεν φοράνε και μάσκες. Κλίμα τέτοιες αντιλήψεις του έτους 2021. Καλά, εντάξει, τι να κάνεις, είναι κάθε ένα, εσύ έχεις τη γνώμη. Βλέπω και τους ηλεκτρολόγους σήμερα εδώ, κάτι κάνουν στις κολόνες. Προφανώς κάποια βλάβη έχουν και θέλουν να την επικαταστήσουν. Μία είναι εδώ. Κάτι κάνουν εκεί. Και η άλλη, στην άλλη κολόνα είναι άλλος. Ευρέθη η βλάβη, εντάξει. Θα τη βρούμε, όλα θα γίνουν.
τοποθέτηση της Προέδρου του Συνταξιούχου του ΙΚΑ Φαρσάλων στην τηλεδιάσκεψη με την Ομοσπονδία που έγινε το πρωί της Τετάρτης. 3 Μαρτίου. Ναι. Της αγωνιστικότητας σαν Ομοσπονδία, αλλά και στη δική μας. Και ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε με το να πηγαίνετε συνέχεια στο Υπουργείο. Όλα όμως θα πάρουν το δρόμο τους. Το δεύτερο θέμα που μας καίει είναι ο χώρος μας να επανδρωθεί εκεί στα ΚΑΠΗ με τα κομπιούτερ για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Δήμαρχος Φαρσάλων και θα το πραγματοποιήσει. Μόνο που η πανδησία μας πήγε πίσω. Τώρα έχουμε πρόβλημα με το κέντρο υγείας. Είναι εμβολιαστικό κέντρο, αλλά προσπαθούν να το αποδιοργανώσουν. Πρέπει όλοι μα όλοι να αγωνιστούμε. Το κέντρο υγείας Φαρσάλων πρέπει να δυναμώσει. Από όλες τις απόψεις. Είμαστε δίπλα στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ό,τι χρειάζονται τους βοηθάμε σαν συνταξιούχοι, ό,τι και αν χρειάστηκαν, αλλά δεν μπορούν εμάς να το αποδιοργανώσουν από τα Φάρσαλα αυτό που έχει τόσα χρόνια, πάνω από 60 χρόνια, σαν νοσοκομείο και μετά σαν κέντρο υγείας. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι πάντα προσφέρονται να μας βοηθήσουν και πάντα δίπλα μας. Δεν πρέπει αυτό να μας το κάνουμε. Όλες τις δυνάμεις μας θα ασχοληθούμε. Και δεν επαρκούν. Και δεν επαρκούν γιατί μας έχουν πάρει όλες τις ειδικότητες. Εμβόλια μόνο κάνουν αυτοί οι 60 μέχρι 64 χρονών. Εκεί εμβολιαστήκαμε και εμείς οι περισσότεροι. Και οι άλλες ηλικίες πρέπει να πάνε στον Αλμυρό, στον Παλαμά, στη Λάρισα. Δεν μπορούν οι μεγαλύτεροι που έπρεπε να εμβολιαστούν πιο νωρίς από εμάς να πηγαίνουν έρχονται με τις δύο δόσεις που είναι. Ο γόνας μας είναι και για το κέντρο υγείας αλλά και για τα περαιτέρω για τις συντάξεις μας. Λίγο συμπληρωματικά θα μιλήσει ο συνάδελφός μας κύριος Γρίβας Βασίλης. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ όλους. Πάνω απ' όλα, καλή χρονιά και υγεία σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Τα όσα είπε η Πρόεδρος, θέλω να συμπληρώσω ότι η διαχρονική συνειδητή απαξίωση και εγκατάλειψη από όλες τις κυβερνήσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο νομό Λάρισας και στο Δήμο Φαρσάλων έχουν σαν αποτέλεσμα τις τεράστιες συλλήψεις σε προσωπικό αλλά και την όξυση άλλων προβλημάτων που απαιτούν άμεσα και επιφυλακτικά και επιτακτικά λύσεις. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, που η περιφερειακή φροντίδα υγείας καλείται να αντεπεξέλθει στο φιλόδοξο, σε εισαγωγικά, εμβολιαστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας του πληθυσμού του Δήμου Φαρσάλων. Ενδεικτικά, τελειώνω. Να καλυφθούν τα κενά των οργανωτικών θέσεων του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων, να ενισχυθούν μέσω προσλήψεων μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων, να μπουν σε λειτουργία το ακτινολογικό εργαστήριο, το αιματολογικό, το βιοχημικό με τις απαραίτητες ειδικότητες ιατρών, άμεση δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων σε κατάλληλους χώρους και με στόχο τον άμεσο εμβολιασμό όλων των κατοίκων του Δήμου μας για να αποφευχτεί η μετακίνησή τους σε άλλους νομούς. Να υπάρξει γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας και υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών ιατρών στο σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας και του εμβολιαστικού προγράμματος με τις αποδοχές του δημοσίου, την πλήρη κάλυψη του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ, την πλήρη κάλυψη και μονιμοποίηση του προσωπικού καθαριότητας του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων. Αυτά. Ευχαριστούμε. Καλούς αγώνες και αγωνιστική δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να είμαστε καλά και σας περιμένουμε στα Φάρσαλα. Σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε, σας αγαπάμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε.